Η έκθεση θα περιλαμβάνει δημιουργίες κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από σκουπίδια, τα οποία έχουν στηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε εκ πρώτης όψεως να μην έχουν καμία συγκεκριμένη μορφή. Όπως αυτό. Έχουν όμως στηθεί έτσι τα σκουπίδια, ώστε ρίχνοντας φως επάνω τους από δύο πολύ συγκεκριμένες οπτικές γωνίες, να δημιουργούν πίσω τους δύο σκιές οι οποίες έχουν συγκεκριμένες μορφές. Και μάλιστα έχω επιλέξει αυτές οι μορφές να είναι αντίθετες μεταξύ τους. Έτσι, σε αυτό το έργο παράδειγμα βλέπουμε η μία σκιά είναι μια αγγελική μορφή και η άλλη σκιά είναι μια διαβολική μορφή. Η τρασάρτ είναι μια διαφορετική οπτική των άχρηστων κατά πολλούς υλικών. Μια οπτική η οποία μπορεί να μεταμορφώσει ένα σκουπίδι σε ένα έργο τέχνης και αντί να μεταφερθεί στο σκουπιδότοπο θα μπορεί πλέον να κοσμήσει το σαλόνι μας ή κάποια γκαλερί. Εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου πάντα κάτι έφτιαχνα. Το 2009 το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στην Ξάνθη αποφάσισε να λειτουργήσει ένα εργαστήρι Trans-Art. Και μόνο στο άκουσμα μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτό το εργαστήρι. Πήρα λοιπόν την αφορμή από τα μαθήματα αυτά να δω το σκουπίδι με άλλο μάτι. Το πάθος μου για την τέχνη σε συνδυασμό με την ευαισθησία που έχω για το περιβάλλον αλλά και το αντικείμενο των σπουδών μου που έχει άμεση σχέση με την τέχνη αυτή. Έχω σπουδάσει μηχανικός περιβάλλοντος και εργάζομαι στο μηχανικός περιβάλλοντος. Λοιπόν, αυτός ο συνδυασμός έκανε την τέχνη αυτή ιδιαίτερα συναρπαστική στα μάτια μου και την έψαχνα όλο και περισσότερο. Σε αυτή την αναζήτηση λοιπόν, κάποια στιγμή στο διαδίκτυο, ανακάλυψα και τη Shadow Art. Με συνεπήρε ο μυστικισμός που εκπέμπεται από τις σκιές και παρακολουθούσα συνεχώς κάποιους shadow καλλιτέχνες, έτσι να το πούμε. Ήθελα κι εγώ να κάνω κάτι. Αλλά τι? Το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό. Κοντά στα 2 χρόνια. Ώσπου μια μέρα μου ήρθε η ιδέα. Σκέφτηκα να φτιάξω ένα έργο, μια κατασκευή, η οποία αρχικά δεν θα έχει καμία συγκεκριμένη μορφή, ενώ όταν φωτίζεται από 2 πολύ συγκεκριμένα σημεία θα δημιουργούνται κάποιες σκιές με συγκεκριμένη μορφή και αυτές οι σκιές να είναι αντίθετες μεταξύ τους. Ήθελα δηλαδή να δείξω ότι σε ένα αντικείμενο, σε ένα έργο, σε μια κατάσταση, σε οτιδήποτε τέλος πάντων, δεν υπάρχει μια πλευρά. Υπάρχουν πολλές πλευρές και μάλιστα κάποιες από αυτές μπορεί να είναι και αντίθετες μεταξύ τους. Ωραία, λοιπόν μου ήρθε η ιδέα, αλλά έπρεπε και να την υλοποιήσω. Επί 2 μήνες περίπου είχα στημένη μία βίδα στο εργαστήριό μου και προσπαθούσα να πετύχω μία καθαρή σκιά. Πάνω που άρχισα να απελπίζομαι, κατάφερα τέλος πάντων, φωτίζοντάς τη με διάφορους τρόπους, να πετύχω αυτή την καθαρή σκιά.
και από τότε άρχισα να κατασκευάζω. Πιστεύω πως δεν μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση, και αυτό γιατί έχω την εντύπωση πως η κάθε έμπνευση δεν είναι μια στιγμιαία σκέψη, αλλά κρύβει από πίσω της βιώματα, κρύβει ακούσματα, καταστάσεις, κρύβει συναισθήματα. Ακόμα μπορεί να κρύβει και καιρικές συνθήκες και πώς αυτές επιδράουν στον κάθε καλλιτέχνη. Και πολλά άλλα ίσως. Τίποτα δεν φυτρώνει σε ένα άγωνο χωράφι. Όλες οι σύγχρονες μορφές τέχνης γεννιούνται μέσα στο περιβάλλον που ζουν οι δημιουργοί τους. Συνεπώς, δικαιούνται το χώρο τους και αναζητούν το κοινό τους. Η τέχνη δεν έχει όρια. Σίγουρα επηρεάζεται από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και συγκυρίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εγκλωβίζεται σε αυτές. Όσοι ασχολούνται πραγματικά με την τέχνη, το κάνουν πρώτα για τον εαυτό τους, γιατί το έχουν ανάγκη. Έτσι, το μόνο που θα ήθελα να πω σε όλους αυτούς που συνεχίζουν και παράγουν τέχνη και πολιτισμό είναι το ότι όσο καλύτερα προσεγγίσουμε το είναι μας, τόσο καλύτερα θα είναι και τα αποτελέσματα.